Πόσοι από εσάς στέλνετε ασθενείς για πολυμετρική μαγνητική τομογραφία? Μάλιστα, αρκετοί. Πόσοι από εσάς ξέρετε και έχετε ακούσει και ξέρετε τη βαθμονόμηση κατά Πάιρατς? Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να τη μάθουμε, γιατί είναι πλέον στα guidelines. Θα κάνουμε μία απόπειρα. Παραδίδω στον κύριο Δημητριάδη για να κάνει την εισαγωγή του και να παρουσιάσει τους δύο ομιλητές. Καλημέρα σας. Είναι αλήθεια ότι πριν από 15 χρόνια ο μόνος λόγος που θα παραγγέλναμε την ακριβή μαγνητική για τον προστάτη ήταν για να έχουμε μια καλύτερη, με πολλά εισαγωγικά, σταδιοποίηση στον τοπικά προχωρημένο καρκίνο. Κοινή πεποίθηση ήταν ότι η μαγνητική δεν έχει και πολύ μεγάλη, καθοριστική τουλάχιστον, ρόλο στον καρκίνο του προστάτη. Και όταν άκουσα πριν από μερικά χρόνια ότι αρχίζει πλέον να μπαίνει δυναμικά η μαγνητική στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη, πραγματικά η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι οι ακτινολόγοι προσπαθούν να πάρουν το αίμα τους πίσω επειδή τους φάγαμε το διορθικό υπερηχογράφημα. Πραγματικά έτσι αναρωτιόμουν ποια είναι η απήχηση της μαγνητικής όσον αφορά τον εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη στους ουρολόγους. Βέβαια, από τα χέρια που είδα να σηκώνονται τώρα βλέπω ότι πραγματικά είναι μεγάλη και εντελώς συμπτωματικά την Πέμπτη το πρωί, ξεκινώντας από το σπίτι μου από τη Θεσσαλονίκη για να έρθω εδώ, δώστε μου λίγο την διαφάνεια, μου ήρθε αυτό το μήνυμα από το Medscape Urology, νομίζω ότι όλοι το ξέρετε, ποια είναι τα 10 πρώτα σε αναγνωσιμότητα, σε ενδιαφέρον άρθρα ανάμεσα στους ουρολόγους τον τελευταίο μήνα, και βλέπουμε εδώ πέρα ότι πραγματικά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, άρα επομένως ξέρουμε ή τουλάχιστον νομίζουμε ότι ξέρουμε πολλά, και γι' αυτό το λόγο έχουμε σήμερα δύο εκλεκτούς συναδέλφους, την Δανάη τη Χουρμούζη που είναι ακτινολόγος στο Διαβαλκανικό στη Θεσσαλονίκη, έχει την τύχη να δουλεύει τον μοναδικό 3 τέσλα μαγνήτη στον ιδιωτικό τομέα τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, που φαντάζομαι ότι θα μας φωτίσει, επισημένοντάς της βέβαια έτσι off the record ότι απευθύνεται σε χειρουργούς, δηλαδή σε ανθρώπους που ξέρουν πολύ λιγότερα από όσα κάνουν, άρα επομένως πρέπει να είναι πολύ, τέλος πάντων, προσανατολισμένοι όσο γίνεται στην πράξη, και εν συνεχεία στο ποια είναι η εμπλοκή των ουρολόγων σε σχέση με τα αποτελέσματα που μας δίνει η πολυπαραμετρική μαγνητική, που είναι ένα πολύ δυνατό όπλο, από τον Πάνο το Δημόπουλο, ένας ας πούμε δικός μας άνθρωπος, τελείωσε ειδικότητα στην κλινική μας και έχει αρκετά χρόνια τώρα που κάνει έτσι μια εντυπωσιακή καριέρα στην Αγγλία και έχει ασχοληθεί με το αντικείμενο πολύ. Θα δώσω επομένως το λόγο στην κυρία Χουρμούζη. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Χατζηχρήστου για αυτή τη δυνατότητα που μου δίνει και για την πρόσκληση. Εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, ότι με βάση το PSA με το οποίο γίνεται η διάγνωση και με τη διορθική βιοψία, έχετε και υπερδιαγνώσεις, άρα κάνετε υπερθεραπείες στον καρκίνο του προστάτη, την ίδια ώρα που έχετε υποδιάγνωση σε σημαντικά κλινικούς καρκίνους του προστάτη. Η μαγνητική τομογραφία ίσως μπορεί να παίξει ένα ρόλο σαν ένα εργαλείο δεύτερης γραμμής στους ασθενείς οι οποίοι έχουν υψηλό PSA ή έχουν θετική δακτυλική εξέταση, σε μια προσπάθεια να επιλέξετε ποιους ασθενείς θα κάνετε βιοψία. Γιατί λέγεται πολυπαραμετρική αυτή η εξέταση? Είναι ένας όρος που αρχικά χρησιμοποιήθηκε για τη μαγνητική τομογραφία του προστάτη και ύστερα πολυπαραμετρική την είπαν και για άλλα σημεία του σώματος, γιατί ουσιαστικά ακολουθεί και ασχολείται με πολλές παραμέτρους. Οι δύο πρώτες ακολουθίες, αυτή η T1 και η T2, τις οποίες πιθανότατα έχετε ακούσει, είναι ακολουθίες τις οποίες παίρνουμε σε οποιαδήποτε μαγνητική τομογραφία, είναι ακολουθίες ανατομίας. Ανατομικές δομές βλέπεις. Τι σημαίνει ακολουθία? Είναι μια ακολουθία παλμών.
Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω εγώ, δεν τα παίρνω, δεν είναι γνωστό αυτό. Πρέπει να πάμε ύστερα πολύ πίσω στη φυσική, γύρω από πίσω από το μαγνητικό τομογράφο. Ο μαγνητικός τομογράφος έχει ακολουθίες παλμών, με βάση τις οποίες διεγείρει η όντα στο σώμα. Αυτά χάνουν την ενέργειά τους. Το σήμα αυτό παίρνει ο μαγνητικός τομογράφος και δημιουργεί εικόνα. Ανάλογα με την ακολουθία παλμών που θα δώσεις, θα έχεις αυτές τις ακολουθίες. Ανάλογα είναι οι βασικές... με τις παλμούς, έχεις μια άλλη απεικόνιση. Ακριβώς. Για να το καταλάβω κι ναι. εγώ. Ναι, η T1 και η T2 ακολουθίες, θα σας δείξω ύστερα την T2 που είναι η βασικότερη ακολουθία για την ανατομία, είναι ακολουθίες με τις οποίες μπορείς να δεις την ανατομία των δομών. Οπουδήποτε, μάλιστα, όχι μόνο στον προστάτη. Και ποια είναι η διαφορά της T1 από την T2? Στα βασικά σημεία, η T2 η ακολουθία είναι η ακολουθία που θα δείτε ότι τα υγρά έχουν υψηλό σήμα. Δηλαδή, όταν θα δείτε τον κεφαλονοτιό υγρό ή βασικά την κίστη, σαν ουρολόγη, θα δείτε ότι έχει ούρα μέσα, θα δείτε ότι έχει υψηλό σήμα, άσπρο. Αυτή η ακολουθία είναι T2. Αν δείτε μαύρα ούρα, αυτή η ακολουθία είναι T1. Μπράβο, τα καταλαβαίνω κι εγώ. Λοιπόν. Περνάμε ύστερα από τις δομικές, έτσι, τις ανατομικές ακολουθίες, που είναι αυτές οι δύο, στην diffusion τεχνική, τεχνική δηλαδή της διάχυσης. Η τεχνική αυτή ήταν μια μικρή επανάσταση τα τελευταία 15 χρόνια στο μαγνητικό τομογράφο και η φυσική πίσω από αυτήν, με απλά λόγια, είναι η εξής. Κάθε φορά που σε κάποιον ιστό βρίσκονται στριμωγμένες δομές, βλέπε κυταροβρύθια, περιορίζεται η δυνατότητα των ιόντων να κινούνται. Αυτός ο περιορισμός δίνει υψηλό σήμα στην diffusion αυτή τεχνική και αυτό αποτέλεσε μια επανάσταση. Βλέπαμε δηλαδή, πρώτα εφαρμόστηκε στο κεντρικό νευρικό σύστημα για τη διάγνωση του πρόσφατου του οξέως ισχυμικού εμφράκτου, οπότε εκεί με το γινόταν το έμφρακτο, γινόταν απόφραξη μέσα στο επίπεδο κυταρικό, υψηλό σήμα μέσα σε 2 ώρες, γεγονός που ήταν τότε επανάσταση, δεν μπορούσαμε να τα δούμε τα ισχυμικά. Μετά πήγε στα αποστήματα, απόστημα, λευκά αιμοσφαίρια, σφιχτή ιστή, άσπρο. Και μετά πήγε στην ογκολογία. Βλέπαμε ότι οι κυταροβρυθείς ιστοί είχαν υψηλό σήμα. Αυτήν την ακολουθία εκμεταλλευόμαστε και αυτό έκανε την diffusion αυτή τεχνική να είναι πολύ βασικό στοιχείο της πολυπαραμετρικής μαγνητικής τομογραφίας του προστάτη. Η άλλη τεχνική που είναι λειτουργική, άρα αυτές οι τεχνικές είναι λειτουργικές. Η άλλη είναι η δυναμική έγχυση φαραμαγνητικής ουσίας. Όπως βάζουμε το σκιαστικό, η δυναμική έγχυση σημαίνει ταχύτατες λήψεις ανά δευτερόλεπτο, την ώρα που με τον εγχυτή μπαίνει με συγκεκριμένη ταχύτητα το σκιαστικό και άρα με τη συγκεκριμένη ταχύτητα φτάνει στον υποεξέταση ιστό. Άρα, βλέπουμε με ποιον τρόπο αρχίζει και εμπλουτίζεται ένα ιστό. Δημιουργούμε καμπύλες, αυτή είναι η δυναμική έγχυση παραμαγνητικής ουσίας. Η σκέψη πίσω από την λειτουργική αυτή εξέταση είναι ότι ο καρκίνος είναι γνωστό ότι δημιουργεί νέο αγγειογένεση. Και όχι μόνο ότι δημιουργεί πολλά αγγεία, αυτά τα νεόπλαστα αγγεία έχουν σταθερό τείχωμα. Έχουν αυξημένη permeability. Την βλάβη σε επίπεδο κυταρικό, σε κάθε όγκο, σε άλλα όργανα, έρχεται να εκμεταλλευτεί αυτή η δυναμική έγχυση παραμαγνητικής ουσίας και να μας δώσει πληροφορίες που θα δούμε στις επόμενες ακολουθίες. Θα σας δείξω, βασικές ανατομικές ακολουθίες, η diffusion και η perfusion μπορεί να την ακούσετε, τη δυναμική έγχυση παραμαγνητικής ουσίας, και η φασματοσκοπία, η σπεκτρόσκοπη, η οποία εξαιρετική μέθοδος, δύσκολο να την πάρεις, δύσκολο επίσης να την ερμηνεύσεις. Στα PyRADS 1 υπήρχε μέσα, σαν μία από τις παραμέτρους, πολυπαραμετρική. Στα PyRADS 2 δεν υπάρχει, νομίζω ότι πλέον μόνο για ερευνητικούς σκοπούς μπορεί να την κάνει κανείς και δεν ξέρω αν θα έχει και μέλλον. Αυτό τώρα το πίνακα σας τον δείχνω για να σας πω ποιες είναι οι παράμετροι και πώς παίρνονται αυτές οι ακολουθίες, αλλά για να πω το εξής, ότι το να πάρει κανείς αυτές τις ακολουθίες δεν είναι παίρνω μια diffusion από το κεφάλι που βλέπαμε το έμφρακτο, ότι βάζω στο προστάτη και κάναμε εξέταση. Ούτε τη δυναμική έγχυση παραμαγνητικής ουσίας. Θέλει πρωτόκολλο που ξεπερνά και εμάς τους ακτινολόγους, το κάνουν οι φυσικοί, το κάνουν οι τεχνολόγοι.
και πάλι μπορεί να μην βγαίνει και πάλι να προσπαθείς και να, για να το φέρεις σε ένα επίπεδο που να είναι αξιόπιστο και να είναι διαγνωστικό. Άρα θέλει ομάδα, θέλει οργανωμένο τμήμα, οργανωμένο κέντρο και υποστήριξη τεχνική από τεχνολόγους και από φυσικούς για να γίνει. Άρα νούμερο ένα δεν σημαίνει ότι έχω μαγνήτη, κάνω πολυμένη μητρική. Κάθε μέρα και όχι μόνο αυτό. Υπάρχουν και ασθενείς οι οποίοι η σωματοδομή τους με το ίδιο πρωτόκολλο πάλι μπορεί να μην έχεις την εικόνα που θέλεις. Έτσι. Θέλει προσπάθεια. Και αυτό νομίζω είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα, γιατί και στην Αγγλία επί χρόνια προσπαθούσαν ο Βοράς με τον Νότο να προσπαθούν να αναπαράγουν τις ίδιες εικόνες που είχαν αρχικά κάνει στο UCL και ούτω καθεξής. Και το πρόβλημα των ακνολόγων, ο έμπειρων ακνολόγων, ήταν ότι δεν μπορούσαν να αναπαράγουν ουσιαστικά τις εικόνες αυτές που είχαν από τον Νότο. Οπότε κάποια στιγμή είχαν καταλήξει ότι ήταν αυτά τα πρωτόκολλα και χρειάστηκαν πάρα πολύ δουλειά για να φτάσουν σε σημείο να έχουν αναπαραγωγικές εικόνες. Δηλαδή, αν ένας άρρωστος σου πει ότι κάθισα πολλή ώρα μέσα στο μαγνήτη, γιατί δεν ξανακάνω, πανεπιστήμιο ότι δυσκολευόντουσαν να το πετύχουν, όχι. Όχι, όχι. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ απλά το πρωτόκολλο του μαγνήτη στο να μπορέσει να δημιουργήσει τις εικόνες οι οποίες είναι ευαίσθητες αρκετά, ούτως ώστε να μπορέσεις να δεις το μόρφωμα. Αλλά έχει ανταριστεί πια, έτσι. Ναι. Τώρα για να μην μπορέσει να το κάνει, πρέπει να είναι κάποιο πολύ εύσωμο ή κάτι να υπάρχει κάποιο ζήτημα, να έχει κάποιο άρτιφα, κάποιο μέταλλο, κάτι να έχει στο σώμα του για να μην μπορεί να το πάρει. Τώρα, στο ερώτημα, μπορούμε να κάνουμε μαγνητική με το 1,5 Τέσλα. Δεν υπάρχει πουθενά καμία μελέτη η οποία να λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε με 1,5 Τέσλα. Βέβαια, τα Pirates 2 προτείνουν τη χρήση του 3 Τέσλα. Η νεότερη όμως η τομογράφη 1,5 Τέσλα με όλα τα επιφανειακά ποινία κλπ. Μπορούν να κάνουν καλή εξέταση γιατί φέρνουν μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτήν την παράμετρο που είναι το signal to noise ratio λέγεται, είναι το σήμα προς το θόρυβο και οι καινούργοι μαγνήτες ή ενάμισάρια μπορούν να κάνουν καλή εξέταση. Άρα πρέπει να ελέγχουμε όταν λέμε καινούριοι τελευταίες πενταετίες, δεκαετίες, τι. Νομίζω πενταετίες. Πενταετίες. Άρα πρόσφατα. Να το ελέγχουμε που στέλνουμε, έτσι, ωραία. Καλή ποιότητα. Λοιπόν, ενδορθικό ποινίο. Οι πρώτες μελέτες λέγανε ότι πρέπει να βάζουμε ενδορθικό ποινίο. Αυτό είναι το ενδορθικό ποινίο. Αυτό έμπαινε στο. Το βάζαμε και εγώ. Τα πρώτα που έκανα ήταν με ενδορθικό ποινίο. Μπαίνει αυτό και έστερα φουσκώνει. Εντάξει, τι να πούμε ότι κάνει δυσφορία, είναι σαφές. Θα έλεγα όμως ότι σε εμείς το σταματήσαμε γιατί είχε κόστος. Δηλαδή αυτό έκανε 300 ευρώ. Οπότε ήταν μάλλον αδύνατο να χρησιμοποιηθεί. Αλλά και τώρα σε ένα παλιό μηχάνημα, ένα μισάρι, χρειάζεται ίσως και είναι καλό να χρησιμοποιείται, αλλά νομίζω ότι τελικά έχει φύγει από την συζήτηση το ενδορθικό. Και οι ασθενείς δεν το θέλουν. Δεν το θέλουν, ναι. Μερικοί βέβαια λέγανε, άμα είναι να μου βρείτε τον καρκίνο, που θα δούμε πόσο μπορούμε να τον βρούμε, βάλτε μου και το ποινίο. Ποια ήταν η αναγκαιότητα του ενδορθικού ποινίου, αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ. Τι ακριβώς έκανε, δηλαδή, γιατί ήταν απαραίτητο. Είναι ένα ποινίο πρόσθετο στο ορθό που είναι δίπλα στην ανατομική δομή, δίπλα στον προστάτη και αυξάνει το σήμα. Βέβαια, έκανε και artifact, είχαμε διάφορα θέματα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τώρα νομίζω ότι πουθενά δεν γίνεται και δεν ξέρω αν έχεις εμπειρία να βάζετε εσείς πουθενά ενδορθικό ποινίο. Λοιπόν, πότε θα στείλετε να κάνει ο ασθενής μαγνητική. Οι οδηγίες λένε 6 εβδομάδες μετά από την βιοψία. Υπάρχουν άλλες μελέτες που λένε δεν τις επηρεάζει ένα που έχει κάνει βιοψία και έχει αίμα. Αυτές οι περιοχές που έχουν αίμα είναι αυτές που έχει πάρει ο παθολογανατόμος, άρα εσύ κοίτα τις διπλανές. Αλλά έχω να πω ότι αν δείτε μια μαγνητική από κάποιον άνθρωπο που έχει κάνει βιοψία και είναι, νομίζω ότι δεν θέλει κανένας να την ονοματεύσει. Οπότε μάλλον πρέπει να γίνεται πραγματικά να ακολουθείται η οδηγία και να επαναπρογραμματίζει το ασθενής 6 εβδομάδες μετά. Εκτός αν βιάζεται κανείς να χειρουργηθεί και θέλει να γίνει σταδιοποίηση. Ακριβώς. Αυτό είναι το επιχείρημα μετά. Λοιπόν, δεν χρειάζεται κάποια προετοιμασία. Αυτά που κάναν τις προετοιμασίες πιο πολύ άρτυφα δημιουργούσαν. Τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα με την πρόσφατη εξπερμάτωση. Υπάρχουν μελέτες που λένε ότι σε άντρες πάνω από 60 χρονών, όταν υπάρχει πρόσφατη εξπερμάτωση, μπορεί να μην βλέπεις καλά το σήμα της σπερματοδόχης κύστης. Και άρα, αν έχεις καρκίνο και θες να το σταδιοποιήσεις, να υπερεκτιμήσεις και να πεις ότι είναι διθυμένος, ενώ απλώς είναι άδειες η σπερματοδόχης κύστης. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι στα ακτινολογικά που κλείνουν τα αντεβού από τους γραμματείς δεν είναι μια οδηγία που μπορούμε να τη δίνουμε.
Νομίζω ότι όμως εσείς μπορείτε να το λέτε αυτό, εφόσον μάλιστα έχετε ισχυρή υπόνοια ότι υπάρχει νεόπλασμα. Άρα πώς είναι? Τρεις μέρες. Άρα το μήνυμα είναι όταν στέλνουμε να του πούμε τρεις μέρες, όχι εξπερμάτιση. Για να πω κάτι, για να μην χάσουμε τι. Εμείς όταν στέλνουμε, για μαγνήτη ασθενή, συνήθως είναι ασθενής με ένα PSA μέτριο, χωρίς δακτυλική. Δεν είναι τοπικά προχωρημένη νόσο, άρα μόνο για το staging. Επομένως, σε μια ρουτίνα, ας πούμε, για που ψάχνουμε. Σας λέω ποιος είναι, ποιο είναι, ποιο είναι, γιατί σε προχωρημένη νόσο, τον αδένα, δηλαδή, τον ίδιο δεν έχει κανένα πρόβλημα με τον αδένα. Λοιπόν, το 2012 εκδόθηκαν τα πρώτα PIRATS κριτήρια, το οποίο PIRATS, αυτό ήταν κατά το PIRATS, που ήταν Breast Imaging and Reporting Data System. Τα PIRATS ήταν αυτά που γίνανε πρώτα στο μαστό και βάλανε μία τάξη στο πώς γνωματεύανε οι ακτινολόγοι το μαστό, και επειδή υπήρξε πολύ μεγάλη ενθουσιασμός και μπήκε τάξη σε αυτό το πράγμα, γιατί ο καθένας έγραφε ό,τι ήθελε, κατά αυτήν αναλογικά έγιναν και τα PIRATS και μετά βεβαίως και άλλα σε RADS, LANGRADS για τον πνεύμονα κλπ. Δηλαδή είναι μια προσπάθεια να θέσουμε κριτήρια και να μην γράφουμε μια έκθεση ιδεών, αλλά να βασιζόμαστε σε στοιχεία. Η version 1 ήταν πολύ δύσκολη να την ακολουθήσει κανείς, δηλαδή άμα δεν είχε και εμπειρία ήταν λίγο σαν σουντόκου να το κάνεις. Το 2015 βγήκαν τα PIRATS 2, βρήκανε ότι μπορούσαν να απλοποιηθούν και άρα να γίνουν πιο εύκολα στην κλινική πράξη για να τα χρησιμοποιούμε. Αυτό έγινε με βάση την εταιρεία την ουρογενετική, την ακτινολογική, την ευρωπαϊκή και την αμερικάνικη, και αυτό το foundation, το οποίο είναι ένα foundation, ένα ίδρυμα στην Αμερική που κάνει έρευνα για ένα working group. Άμα δει κανείς το site του, είναι έτσι αμερικανιά, ας πούμε, έχει διάσημους που μιλάνε γι' αυτό, γιατί τον κίνδυνο αυτού του νοσήματος, αυτός νομίζω ότι είναι αθλητής. Και κατά αναλογία πάλι με το μαστό, λένε The Mammogram Project, ας πούμε, κατά το Mammogram. Μάλιστα έχουν πάρει ακόμη και το ταμπελάκι και το φιωγκάκι, ας πούμε, το ροζ του μαστού, το έχουν κάνει μπλε για να δείξουν, εν πάση περιπτώσει, να ευαισθητοποιήσουν και το κοινό και την επιστημονική κοινότητα. Τι έγινε με τα PIRATS 2, το βασικό? Πρώτον, ότι όταν μιλάμε για ακολουθίες, μιλάμε δηλαδή από τις πολλές παραμέτρους που είπαμε, δύο όμως είναι τα βασικά. Το ένα είναι ότι οι T2 εικόνες είναι οι εικόνες που πρέπει να κοιτούμε και με βάση τις οποίες βαθμονομούμε στα κριτήρια τα προβλήματα στον κεντρικό αδένα, ενώ η diffusion τεχνική είναι η τεχνική κλειδί για την μελέτη των βλαβών στην περιφερική ζώνη του προστάτη. Το σπεκτρόσκοπι βγήκε έξω, η δυναμική έγκυξη παραμαγνητικής ουσίας, δηλαδή η perfusion τεχνική, παίζει πολύ μικρότερο ρόλο. Σε τέτοιο βαθμό που υπάρχουν πολλά κέντρα που δεν κάνουν καν σκιαστικό και αν βρουν κάτι, φωνάζουν πίσω τον ασθενή και βάζουν τότε σκιαστικό, αλλά αυτό τώρα σε εμάς, σε ιδιωτικό χώρο κλπ. Μπορεί να φάμε και ξύλο με τον ζητήσεις μετά να κάνει και να. Βέβαια υπάρχει και ο αντίλογος που λέει ότι αν λέμε πολυπαραμετρικές και τελικά βάλαμε δύο, έχει τη σημασία του και έχει και την αξία του και το σκιαστικό. Λοιπόν, με βάση τα PIRATS, το ένα είναι ότι έχεις πολύ μικρή πιθανότητα με βάση αυτά που μελέτησες, που είδες, να έχεις κλινικά σημαντικό καρκίνο, ενώ 5 έχεις πολύ υψηλή πιθανότητα να έχεις κλινικά σημαντικό καρκίνο, δηλαδή σχεδόν είσαι σίγουρος ότι έχει καρκίνο ο ασθενής. Τι γίνεται με το 3? Είναι ότι κάπου λίγο δεν ξέρω, δεν απαντώ, λίγο θολό τοπίο. Ας δούμε παραδείγματα. Έχουμε εδώ μια μαγνητική τομογραφία, τι του εικόνες, δέστε την ουροδόχο κίστη, έχει ούρα, είναι άσπρο. Έτσι, αυτή είναι ένας τρόπος να βρίσκεται ποια είναι τι του ακολουθία, δεν θα πέστε ποτέ έξω. Αυτός είναι ο κεντρικός αδένας, η περιφερική ζώνη του προστάτη και αυτή είναι άσπρη, υψηλό σίγμα, high signal, από την βάση προς την κορυφή. Γιατί έχει πολύ υψηλό σήμα? Γιατί στους νέους άντρες έναν φυσιολογικό προστάτη έχει πολύ υγρό την περιφερική ζώνη του προστάτη, πολύ περισσότερο υγρό, και γι' αυτό είναι πιο άσπρη από ότι είναι ο υπόλοιπος αδένας που είναι μαύρος. Η PIRATS 1 ήταν το προηγούμενο, μια φυσιολογική περιφερική ζώνη, η οποία δεν έχει κάποια συγκεκριμένη βλάβη. Πώς? Στην προηγούμενη διαφάνεια, ναι. Αυτό που φαίνεται σαν αποτιτάνωση, εκεί τι είναι? Οι αποτιτανώσεις δεν φαίνονται στη μαγνητική. Το λευκό εννοώ. Μια κιστούλα είναι. Υγρό. Ναι, ναι. PIRATS 2.
ο κεντρικός αδένας, έτσι η περιφερική ζώνη, είμαστε στην περιφερική ζώνη του προστάτη, μια τι λέει εδώ, linear ή σφινοειδού σχήματος. Μια τέτοια περιοχή, όταν δες μια τέτοια περιοχή, πάλι δεν ανησυχείς, πάνε και στην στεφανία τομή, βλέπετε εδώ είναι τα ισχύα, στεφανία τομή, να το δεις και εκεί ότι είναι γραμμή, έτσι, και ότι δεν είναι μάζα. Είναι μια τυπική βλάβη Pyrates 2. Pyrates 3, μια νομιογενής περιφερική ζώνη, βλέπετε ότι εδώ δεν είναι άσπρη αυτή η περιφερική ζώνη, είναι σε ένα σχετικά μικρό προστάτη και σε ένα σχετικά μικρό άντρα. Αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη βλάβη σε αυτή την περιφερική ζώνη, είναι μια Pyrates 3 όσον αφορά την D2 ακολουθία. Pyrates 4, άσπρη ζώνη, έτσι, ψηλό σήμα, εδώ όμως βλέπετε ότι έχει μια βλάβη. Pyrates 4. Συγκεκριμένη βλάβη κάτω από 1,5 εκατοστό. Τα καταλαβαίνετε, βλέπετε, το pointer είναι πάει να τα δείχνει με το χέρι, γιατί είναι πολύ απλά να το καταλάβουμε. Νομίζω ότι είναι πολύ σαφές, περιφερική ζώνη, high signal, υψηλό σήμα, έτσι, άσπρη, σε αυτή την τιτού ακολουθία είπαμε άσπρη και έχουμε μία μάζα τεράστια, πάνω από 1,5 εκατοστό, αυτή είναι πολύ περισσότερο και έχει εξωκαψική επέκταση. Και μικρότερη να είναι αν έχει εξωκαψική επέκταση είναι Pyrates 5. Κάθε προστάτης παίρνει κάποιο σκορ, ό,τι και να είναι. Και τίποτα να μην έχει, ναι, θα πάρει έστω. Ναι, ναι, πρέπει να γράψει. Δεν υπάρχει. Λοιπόν. Δεν υπάρχει ότι δεν. Όλοι παίρνουν στο ένα. Ένα. Κάτω από ένα δεν υπάρχει. Και δεν δίνουμε και κανένα, για να μην νομίζει ότι δεν έχει κανένα τίποτα. Αλλά σπάνια είναι ένα. Δηλαδή πάνω ένα είναι μόνο όταν βλέπει πολύ νέου άντρε. Δηλαδή τελείω φυσιολογική περιφερική ζώνη. Μόνο σε πολύ νέους άντρες και μάλιστα επειδή τώρα μαθαίνουμε και τα βλέπουμε, όταν βλέπουμε άλλες εξετάσεις και τη βλέπουμε πάρα τζένα. Τη μεταβατική ζώνη βλέπετε διαφορές, διαφοροποίηση ή όχι? Στους, ανάλογα με τις ηλικίες. Βέβαια. Αυτή, ας πούμε, η πρώτη που έδειξα, είδατε ότι είναι ένας πολύ νέος άντρας, είναι μια πολύ ωραία. Δέστε τι ωραία. Αυτός είναι ο κεντρικός άντρας, κάτι άρχισε να γίνεται, αυτός είναι ένας πολύ νέος άντρας. Όλοι οι επόμενες... Έχει τύχει να κάνετε ποτέ με ενεργό οξία προστατήτα φλεγμονή, να δείτε τι δείχνει? Κάναμε, αλλά ειδικά σε μεγάλους άντρες που η κεντρική ζώνη είναι ανομοιογενής, έχει όζους κλπ. Δεν ξέρω πόσο. Αυτό πιστεύω ότι θα το δούμε με τη μελέτη που λέτε ότι θα ξεκινήσουμε και θα κάνουμε. Δεν, ναι, προς το... ναι, θα ξεκινήσαμε. Ακόμη δεν το έχουμε μελετήσει, αλλά θα το δούμε. Λοιπόν, τώρα αυτά που δείχναμε, τι του, έτσι, είναι ανατομικές δομές, χωρίς να δεις αυτές τις δομές, μην πας να δεις την diffusion που είναι η βασική ακολουθία. Αλλά το Pyrates μπαίνει από την diffusion. Αλλά μην τυχόν δει κανείς την diffusion από μόνη της. Δεν θα καταλάβει τίποτα και δεν θα βγάλει κανένα συμπέρασμα. Οι τομές αυτές βλέπονται σε παράθυρο, η μία δίπλα στην άλλη, μαζί με τη στεφανία, πιθανόν μαζί με το σκιαστικό. Μόνη της η diffusion που θα σας δείχνω τώρα δεν μπορεί να τη δεις, δεν μπορείς να την καταλάβεις καν. Δεν καταλαβαίνεις που είναι η περιφερική και που είναι η κεντρική ζώνη. Λοιπόν, diffusion. Αυτή είναι η περιβόητη diffusion. Όλα μαύρισαν. Και εδώ έμεινε άσπρος ο προστάτης αδένας. Η περιφερική ζώνη είναι αυτή. Εδώ όμως δεν έχει κάτι πολύ πιο άσπρο από ό,τι στον υπόλοιπο αδένα. Την εικόνα που μελετούμε είναι αυτή η ADC. Αυτές οι εικόνες είναι δίδυμες. Είναι αδελφάκια, πρέπει να τις βλέπουμε επίσης μαζί. Εδώ ψάχνεις μέσα σε αυτό το άσπρο που είναι το ADC, ο ADC χάρτης, να δεις μήπως υπάρχει κάτι μαύρο. Μήπως υπάρχει κάτι που χαμηλώνει το σήμα, μήπως υπάρχει κάτι που περιορίζει τη διάχυση, άρα έχει κυταροβρύθια, άρα είναι ένας πιθανός καρκίνος. Pyrates 1 δεν έχει τίποτα, εδώ είναι μια χαρά, κάτασπρο. Εδώ τώρα έχει κάτι μαυράκια, αλλά δεν έχει συγκεκριμένη βλάβη. Pyrates 2. Εδώ τώρα έχει κάτι ασπράκια εδώ, περιφερική ζώνη και εδώ ένα μαυράκι και εδώ κάποια μαυράκια, Pyrates 3. Έχει μια σχετική περιοχή που έχουν σχετικά χαμηλό σήμα στον ADC χάρτη. Εδώ, αυτή την περιοχή είναι μια ξεκάθαρη περιοχή η οποία έχει χαμηλό σήμα στην περιφερική ζώνη του προστάτη από την τέταρτη μέχρι την πέμπτη περίπου έκτη ώρα. Κάτω από 1,5 εκατοστό, Pyrates 4. Να ρωτήσω κάτι. Ο ADC έχει νούμερα, έχει, ναι, αριθμούς? Ναι, θα σας δείξω. Πολύ σωστή ερώτηση. Διουρηθρική προστατεκτομή. Γι' αυτό είναι διευρυσμένη η προστατική μοίρα της ουρίτρας και βλέπετε εδώ μια τεράστια βλάβη με πολύ ψηλό σήμα και εδώ μαυρίζει. Πάντα κοιτάμε αυτό το μαύρο. Γιατί εγώ βλέπω σε πολύ
Λοιπόν, εδώ, όπως πολύ σωστά ρωτήσατε, μπορείς να κάνεις μέτρηση. Δηλαδή, να δεις τι, αυτό έτσι όπως βλέπετε τον κέρσορ, εδώ γράφει 0,6 ή 600 τόσο. Είναι μονάδα μέτρησης. Τι μετράει δηλαδή, το πόσο έχει περιοριστεί η διάχυση. Σε τι βαθμό. Εδώ το 0,6 σημαίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όπως θα πω και παρακάτω, τα pirates δεν προτείνουν να το γράφουμε αυτό στο πόρισμα. Δεν μπαίνει δηλαδή στα κριτήρια. Γιατί, γιατί σε κάθε μηχάνημα είναι λίγο διαφορετικό. Δηλαδή αυτό το 0,6 που το βλέπω εγώ, που το μέτρησα εδώ, μπορεί να το κάνει ο Πάνος στην Αγγλία και να είναι 0,7 ή να είναι 0,5. Οπότε δεν είναι καλό. Αλλά δεν υπάρχει κανένας που να έχει μυαλό και να μην πάει να το βάλει και να δει στο δικό του το μηχάνημα ποια είναι αυτή η μέτρηση. Δηλαδή πρέπει να είσαι χαζός για να το κάνεις αφού το έχεις μπροστά σου. Θα μετρήσει σίγουρα. Και λίγο είναι το δικό σου μηχάνημα και ξέρεις ποιο είναι πιο χαμηλό και σε βοηθάει σίγουρα στο να... Αλλά δεν υπάρχει κριτήριο που να λέει κάτω από 0,6, κάτω από 8, αλλά υπάρχουν κάποιες... κάποια... Το κυκλάκι, το ETC. Ναι. Εδώ δηλαδή είναι η μέτρηση. Έτσι βάζεις αυτό το κυκλάκι, αυτά πάνε μαζί και εδώ, αυτό εδώ πέρα μετρά βλέπεις, το 0,6. Κάτω... Ο ETC χάρτης είναι αυτός. Και η μονάδα μέτρηση είναι εδώ πέρα, κάτω. Για να βγει το Pirates, το ADC μπαίνει μέσα στην εξίσωση, να το πω έτσι. Όχι, αυτό σας είπα. Η μέτρηση δεν μπαίνει. Μπαίνει το αν, αυτά που σας έδειξα πριν. Το αν είναι πολύ χαμηλό το σήμα. Αν είναι πολύ χαμηλό το σήμα και είναι κάτω από... με το μάτι, δηλαδή γίνεται ποιοτική ανάλυση, δεν γίνεται ποσοτική. Ναι. Τώρα ξέρετε γιατί σας το λέω. Συγγνώμη που σας διακόπτω κιόλας, αλλά σας διακόπτουμε συνεχώς μάλλον. Όχι, έτσι πρέπει να γίνει. Αλλά υπάρχουν μελέτες που χρησιμοποιούν το ADC σαν προγνωστικό δίκτυο εξέλιξης της νόσου από μόνο του. Άρα το Pirates είναι μία ιστορία και το ADC είναι μία άλλη ενδεχομένως. Το Pirates είναι ένας τρόπος να επικοινωνούμε. Έτσι, μελέτες υπάρχουν πάρα πολλές. Και το σπεκτρόσκοπι είναι καταπληκτική μέθοδος. Υπάρχουν υποστηρικτές του που λένε ότι τι κάνετε, τα άλλα μόνο το σπεκτρόσκοπι. Το θέμα είναι ότι αυτοί μαζεύτηκαν οι πιο έμπειροι, η μαφία των Pirates, και είδαν ότι για να έχουμε κοινό έτσι κώδικα, πρέπει να τα βάλουμε και όχι μόνο κοινό κώδικα, να μπορούμε να μιλάμε την ίδια γλώσσα οι ακτινολόγοι, οι ακτινολόγοι με τους ουρολόγους κλπ. Και θα δείτε, θα σας δείξω ιστορικά. Άρα στο θεωρητικά, ας πούμε, στο μετέτηση μπορεί να βγάλουμε κάποια εξέλιξη. Όχι μόνο εξέλιξη, αυτό που θα δηλαδή σας δείξω από το 0,6 να πάει 0,8. Όχι μόνο αυτό, θα σας δείξω, έχει σχέση και με τον Gleason score. Α, λοιπόν, εδώ είναι η περιφερική ζώνη, να θυμόμαστε ότι παίρνει βαθμό από την diffusion ακολουθία. Όταν είσαι στο 3, δηλαδή στο δεν ξέρω, δεν απαντώ, κοιτάς και το σκιαστικό. Αν είναι θετικό, μπορείς να το 3 να το κάνεις 4. Αν είναι αρνητικό, να το κρατήσεις στο 3. Εδώ είναι ο Ellison ρόλος της perfusion, δηλαδή της έγκρισης του σκιαστικού, το οποίο όμως τελικά πάντα, εμείς πάντα το βάζουμε και είναι πολύ καλό να το βλέπει κανείς. Έτσι, περιφερική ζώνη παίρνει βαθμό από το diffusion. Είναι εδώ αυτό η ερώτηση που κάνατε. Ότι αυτό λέει αυτή η διαφάνεια, ότι γίνεται ποιοτική. Δηλαδή με το μάτι βλέπεις αν έχει χαμηλό σήμα ή πολύ χαμηλό σήμα. Δεν μπήκαν στα Pirate G μετρήσεις, αλλά όλοι ξέρουμε μεταξύ μας ότι από το 0,7 μέχρι το 0,9 ή 750-90 ότι πιστεύεις ότι έχει σημαντικό καρκίνο. Άρα σίγουρα το μετράς και το λαμβάνεις υπόψη σου. Τώρα, δυναμική έχεις παραμαγνητικής ουσίας. Είναι το προηγούμενο περιστατικό με αυτόν τον προστάτη που έχει διουρηθρική προστατεκτομία. Αυτός είναι ο έγχρωμος χάρτης. Τι δείχνει τώρα εδώ. Αυτή η καμπύλη είναι ο βαθμός εμπλουτισμού του υποεξέτασης του προς το χρόνο. Και τι δείχνει τώρα. Μόλις πέρασε το σκιαστικό, εδώ μιλάμε για δευτερόλεπτα, πήγε πάνω, το πήρε το σκιαστικό. Και τι έγινε, μόλις έφτασε εδώ, άρχισε να το έχασε. Είναι η τυπική μορφή εμπλουτισμού, γενικά τον καρκίνο. Δηλαδή και στο μαστόμα το δείτε αυτό το πράγμα. Γιατί είπαμε έχει αγγεία πολλά, αλλά είναι και σαθρά και δεν είναι χαλασμένα αγγεία. Και είναι ένας
Όταν το δεις αυτό το πράγμα, πρώτα αυτοί οι μελέτες, οι καμπύλες στο μαστό γίνανε. Δηλαδή βλέπεις μια βλάβη η οποία φωτίζει, ανάβει και κατευθείαν χάνει το σκιαστικό της. Δεν σημαίνει απαραίτητα αγκιοβρύθια, σημαίνει νέο αγκιογένεση. Γιατί αγκιοβρυθής ιστός είναι, ξέρω εγώ, και άλλος, αλλά μπορεί να μην έχει, να έχει καλά αγκία και να μην έχει αυτό που λέμε wash out. Αυτή η μορφή καμπύλης εμπλουτισμού λέγεται wash in, wash out. Δηλαδή εμπλουτισμός και γρήγορος απεμπλουτισμός, απόπληση. Σαν τριχοειδική νεοαγγείωση τύπου σε μικρούς όγκους, ας πούμε. Λοιπόν, τα πάιρατς όμως... Στη φλεγμονή θα μπορούσαμε να δούμε κάτι παραπλαίσιο και να παραμένει... Στις φλεγμονές συνήθως δεν πέφτει πολύ γρήγορα το σκιαστικό, έτσι. Αλλά αυτά είναι ακόμα υπό μελέτη. Τώρα, τα Pirates 2 δεν πρέπει να περιγράφει τις καμπύλες. Δηλαδή, αυτοί που βλέπω που πάρα πολλοί συνάδελφοι τις περιγράφουν τις καμπύλες είναι έξω από τα Pirates 2, ήταν στα Pirates 1. Λοιπόν, τι κάνεις όμως. Λες αν είναι θετικό ή είναι αρνητικό. Εδώ είναι τι ο ανακολουθία, αλλά επιπλέον έχει γίνει αφαίρεση του λίπους, γι' αυτό είναι όλα μαύρα. Είναι τι ο αν όμως. Πάνω στην τι ο αν μπαίνει το σκιαστικό, έτσι, δεν μπαίνει στην τι του. Γιατί είναι μαύρα και δεν θες να δεις αν παίρνει σκιαστικό. Τι γίνεται εδώ. Βλέπετε μια βλάβη εδώ. Η υπόλοιπη περιφερική ζώνη, αυτό είναι, μπορεί να είναι το πρώτο δευτερόλεπτο, τα πρώτα δύο δευτερόλεπτα. Αυτή η υπόλοιπη ζώνη δεν πήρε τίποτα, δεν έφτασε δηλαδή το σκιαστικό εδώ και άρπαξε μέσα στο σκιαστικό αυτή η βλάβη. Αυτό είναι θετικό. Αυτό το θετικό το αξιολογείς. Λοιπόν, ενδιάμεση ζώνη. Κεντρικός αδένας. Pirates 1 είναι μια ομοιογενής περιοχή. Πρέπει να πούμε ότι το μόνο που μας σώζει με τον κεντρικό αδένα είναι ότι έχουμε λιγότερους καρκίνους. Είναι πολύ πιο δύσκολο να την ερμηνεύσεις. Μπορεί να έχεις μια αυτοπεποίθηση όσο περνάει ο καιρός με την περιφερική ζώνη. Με την κεντρική ζώνη είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Η diffusion τεχνική κάνει πολύ μεγαλύτερες αντιθέσεις. Η τιτού είναι, θα το δείτε κι εσείς, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει πολύ μεγάλη εμπειρία. Και υπάρχει πολύ μεγάλη, δεν υπάρχει αναπαραγωγή ανάμεσα στους εξεταστές, αλλά και ο ίδιος ο γιατρός όταν το βλέπει δεν μπορεί να αναπαράγει εύκολα τη βαθμονόμηση με τα Pirates. Δύο. Λοιπόν, βλέπεις όζους οι οποίοι είναι hypo-intensive, δηλαδή χαμηλού σήματος ή ετερογενείς, αλλά το κλειδί εδώ είναι να έχουν κάψα. Εδώ νομίζω ότι το βλέπετε, ότι υπάρχει ένας όζος ο οποίος έχει μια μαύρη γραμμή γύρω του. Έχει παντού μια γραμμή. Δεν μπορεί να είναι ποτέ καρκίνος. Υπάρχει άλλος όζος εδώ. Και τους βλέπουμε και σε Στεφανία. Ένας όζος εδώ. Άλλος όζος. Είναι το κλασικό BPH, η καλοήθης υπερπλασία. Είναι το Pirates 2. Για να το πεις όμως αυτό πρέπει να δεις όλη την κάψα γύρω-γύρω. Να σας κάνω μια ερώτηση εγώ. Στην προηγούμενη διαφάνεια, αν τυχόν είχαμε στην diffusion weight να φωτίζει αυτό, θα βασιζόμασταν πιο πολύ στην TAF2 ή στην diffusion weight. Στην TAF2. Στην diffusion δεν την παίρνουμε υπόψη μας. Αυτά πιθανότατα φωτίζουν. Έτσι. Το πιο πιθανό είναι, δεν το θυμάμαι αν είναι φωτίζουν, αλλά το πιο πιθανό είναι ότι φωτίζουν και μπορεί να έχουν και πολύ χαμηλό ADC. Λοιπόν, τρία. Μια και περιφερική ζώνη ωραία, άσπρη, έτσι, τιτού ακολουθία, δέστε την κίστη. Αυτή τώρα η ενδιάμεσο ζώνη έχει εδώ μια περιοχή, μάλλον δεν έχει πολύ όριο, και εδώ έχει μια περιοχή που δεν έχει όριο. Αυτή η κεντρική ζώνη είναι μάλλον Pirates 3. Pirates 4, δεν υπάρχει μια περιοχή κάτω από 1,5 εκατοστό, έχει χαμηλό σήμα, έχει ασαφή όρια, δέστε που βρίσκεται και βέβαια μπορεί όλοι να καταλάβετε γιατί είχε ο ασθενής αυτός επανειλημμένες αρνητικές βιοψίες. Και εδώ μια πολύ μεγαλύτερη περιοχή, δέστε πόσο δύσκολο είναι να το δεις αυτό το πράγμα ότι έχει χαμηλό σήμα εδώ σε σχέση με τον υπόλοιπο αδένα και εδώ έρχεται και μας βοηθάει η diffusion τεχνική με τον ADC που είναι πάρα πολύ χαμηλό και αυτός επίσης ο ασθενής είχε επανειλημμένες, ήταν ένας πολύ μεγάλος και υποτίθεται VIP και 5 βιοψίες είχε και βέβαια καταλαβαίνετε γιατί ήταν αρνητικές οι βιοψίες. Λοιπόν, ενδιάμεση ζώνη παίρνει βαθμό από την τιτού. Δεν παίρνει βαθμό από την diffusion. Η diffusion μπορεί να κάνει το δεν ξέρω δεν απαντώ ή να το κάνει να το μεγαλώσει ή να το αφήσει εκεί που είναι. Γενικά έχω να πω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να ερμηνεύσουμε την κεντρική ζώνη του προστάτη.
Όλα τα πορίσματα πρέπει να έχουν αυτό το χάρτη. Δεν γίνεται να περιγράφουμε και να λέμε. Πρέπει να είναι δομημένο το πόρισμα. Να λέμε εκθέσει ιδεών πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Πρέπει να υπάρχει πάνω σε αυτό το χάρτη που είναι η ανατομία των ζωνών, η βλάβη που περιγράφουμε. Παραδείγματα. Ένας ασθενής 65 χρονών έχει αρνητική δακτυλική, έχει 5 PSA. Μία βλάβη νομίζω ότι μπορεί να τη δείτε όλοι προς την κορυφή. Βλέπετε diffusion, λάμπη, σχετικά χαμηλό ADC, Pirates 4 ήταν ένα νεόπλασμα 3-3 από τη βιοψία, όχι από την προστατεκτομή. Πάλι αρνητικό PSA, τη βλέπετε ακόμη πιο καθαρά τη βλάβη, έτσι. Εδώ στην πέμπτη ώρα μια ξεκάθαρη βλάβη, ήταν νεόπλασμα 3-4 και ένας άλλος ασθενής, ο οποίος έχει πάλι ένα νεόπλασμα, νομίζω ότι πλέον το αναγνωρίζετε, έτσι δεν είναι. Χαμηλό σήμα εδώ, βλέπετε πως χαλάει το υψηλό σήμα της περιφερικής ζώνης, λάμπει στην diffusion, μαυρίζει στην ADC, ένα ήταν Pirates 4, 3-3 και έλεγε το πόρισμα, εσείς τα ξέρετε καλύτερα αυτά, τριτεύουσα διαβάθμιση 5 σε πολλές εστίες δεξιά. Εγώ σε αυτές τις εξετάσεις δεν ήξερα από πού έχουν πάρει, αλλά διάβαζα το πόρισμα, δεν λέγανε στο μέσο του αδένα που, θα δούμε ύστερα πώς είδαμε και άλλα πορίσματα. Έλεγε πιο πολύ δεξιά, οπότε έλεγα μάλλον αυτό που βλέπω εγώ είναι. Ένας πολύ μεγαλύτερος καρκίνος, διατείνει την κάψα, κάνει bulging, μάλλον έχει εξωκαψική επέκταση, Pirates 5 και ήταν βέβαια και ένα νεόπλασμα πιο μεγάλο, με μεγαλύτερο γκλίσον. Καψική γιατί? Δεν ξέρω, εδώ πέρα δεν ξέρω αν είναι αγγείο αυτό ή είναι. Δηλαδή συνάλλη που ήταν αυτοί που είναι ατομική της αγγείας. Εδώ λέτε. Νομίζω ότι υπήρχε και από την αυτήν, γι' αυτό το λέω με τόση το ιστολογικό. Mm. Και εδώ ένας μεγαλύτερος καρκίνος που είναι και έχει και στο κεντρικό αδένα και στην περιφερική ζώνη, ένα Pirates 5. Και εδώ πέρα είναι η δίθηση των σπερματοδόχων κύστων, σε ανώτερο επίπεδο. Άρα, τι λένε οι μελέτες και τι πιστεύουμε κι εμείς, ότι τα Pirates τα πάνε αρκετά καλά. Τα Pirates 2, μάλλον καλύτερα από τα Pirates 1. Άρα, με τη μαγνητική τι μπορούμε να κάνουμε? Να εντοπίσουμε τον όγκο, να μετρήσουμε το μέγεθός του και ένα ερώτημα είναι αν μπορούμε να πούμε κάτι για τον γκλίσον. Λένε οι μελέτες ότι με την diffusion τεχνική που είναι, είπαμε, η τεχνική που η ακολουθία που παίρνει βαθμό η περιφερική ζώνη, έχουμε αυτή την ευαισθησία και αυτή την ειδικότητα. Μικρότερη και ευαισθησία και ειδικότητα για τον κεντρικό αδένα με ατίστη του εικόνες. Τώρα, πώς θα τη βγάλουμε αυτή την ακρίβεια? Αν πούμε ότι το Pirates 3 είναι θετικό, έτσι, το πάρουμε για θετικό, ότι έχει καρκίνο, είναι ενδιάμεση κλπ, θα έχουμε τότε πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία, αλλά θα έχουμε χαμηλή ειδικότητα, δηλαδή πολλά ψευδώς θετικά. Αν πούμε το 4 θετικό, έτσι, θα έχουμε χαμηλότερη ευαισθησία, υψηλότερη ειδικότητα και νομίζω ότι αυτό που είναι το πιο σημαντικό, ότι λένε τουλάχιστον οι μελέτες και φαίνεται μάλλον και στην κλινική πράξη ότι θα έχει αρκετά υψηλή αρνητική προγνωστική αξία αν θεωρήσεις θετικό το 4. Τώρα, πόσο επιθετικό, αυτό που είχε ρωτήσει ο κ. Χατζηχρήστου. Λένε οι μελέτες ότι μάλλον όσο πιο χαμηλό είναι το ADC, όσο πιο χαμηλό είναι το T2, τόσο πιο χαμηλό είναι, πιο ψηλό είναι το γκλίσον. Δέστε εδώ ένα 3-4. Δέστε πόσο μαυρίζεται πάρα πολύ. Δέστε εδώ ένα 4-5. Αυτά είναι δικά μας. Δέστε πόσο μαύρο είναι. Το μέγεθος. Εντάξει, μπορεί πολύ μικροί όγκοι να μην, εννοείται ότι δεν μπορούν να φανούν κάτω από το διακριτικό όριο, αλλά έχει σημασία να έχετε εσείς την αίσθηση του πόσος είναι ένας όγκος. Φαντάζομαι ότι αλλιώς θα συμπεριφερθείτε ή θα σκεφτείτε θεραπευτικά σε αυτό τον καρκίνο και αλλιώς σε αυτό τον καρκίνο. Άρα το μέγεθος μετράει. Εκείνο που έχει σημασία και φαίνεται σε καινούργιες μελέτες είναι ότι ίσως πρέπει να ληφθεί πρώτα απ' όλα το 1,5 που είναι ένα όριο 4 με το 5. Λίγο το φτιάχνουμε, δηλαδή άμα πάρεις τον κέρσορα το 1,5 το κάνεις και 1,6. Και είναι ένα θέμα, δηλαδή πώς βάζεις μια γραμμή και λες στο 1,5 εκατοστό είναι το 4 και πάνω είναι το 5. Και ένα άλλο ζήτημα είναι αυτό που λέει σχετική διάμετρο σε σχέση δηλαδή με το συνολικό όγκο του προστάτη. Άρα τι κάνουμε δηλαδή, εμείς τι μπορούμε να δούμε, μεγάλους όγκους και υψηλού grade. Άρα, ίσως τελικά εμείς μπορούμε να πούμε ποιοι είναι κλινικά σημαντικοί και ποιοι είναι οι κλινικά ασήμαντοι. Μήπως εμείς μπορούμε να πούμε ποιοι είναι αυτοί που θα κάνουν βιοψία και ποιοι θα παρακολουθηθούν. Έτσι, μπήκε η σκέψη ότι πρέπει πριν να
κάνετε βιοψία, να γίνετε μαγνητική και να βλέπετε αν πρέπει να προχωρήσει να προχωρήσετε σε βιοψία. Θέλω να πω και νομίζω ότι το ξέρετε ότι εγώ με την απεικόνηση, επειδή ασχολούμαστε με τους καρκίνους, δεν υπάρχει άλλος καρκίνος τον οποίο να τον κάνουν οι γιατροί βιοψία στα τυφλά. Δηλαδή φανταστείτε έναν γιατρό που έχει κλειστά μάτια και κάνει βιοψία σε ένα μαστό. Είναι τρελό. Αλλά αυτό γίνεται με τον προστάτη. Ναι, χωρίς υπέρηχο. Δηλαδή είναι μία εξέλιξη η οποία νομίζω ότι δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Δηλαδή στον πνεύμονα θα κάνεις βιοψία χωρίς απεικόνηση. Στο πού, σε ποιο. Έτσι, αυτός ο ασθενής είναι της προστατευμένης μας, ξέρω εγώ, γαμπρός, κάτι είναι. Ο ουρολόγος είπε, όχι, δεν θέλω μαγνητική, τη βλακίε είναι αυτές. Εμείς τώρα, επειδή ήταν δικός μας τον κάναμε, ήταν αρκετά χαμηλά και τον φωνάξαμε, τον λέμε, μη μας βγάλεις αρνητικό αποτέλεσμα σε αυτόν τον ασθενή. Πάνε έτσι λίγο πιο κάτω και λέμε εμείς τώρα ότι μάλλον γι' αυτό είχαμε θετικά αποτελέσματα. Άρα, μπορεί να αναβληθεί η βιοψία όταν η μαγνητική είναι αρνητική. Όταν είναι ένα και δύο, μάλλον μπορεί να αναβληθεί. Τώρα, τι γίνεται με το 3. Λένε οι μελέτες ότι τα PIRATS2 μπορούν να σε προστατεύσουν από άχρηστες έτσι, βιοψίες, PSA που είναι αρκετά χαμηλά. Επίσης λένε ότι άλλη μελέτη ότι κλινικά σημαντική καρκίνη δεν είναι. Το 3 έχει χαμηλή πιθανότητα να έχει κλινικά σημαντικό καρκίνο, άρα μπορείς να μην κάνεις βιοψία. Αυτό εσείς θα τα απαντήσετε. Άρα μπορεί να καθυστερήσουμε εμείς με τη μαγνητική τομογραφία τη διάγνωση. Ας δούμε ένα-δύο παραδείγματα. Αυτός ο ασθενής έχει πολύ μεγάλο προστάτη, είχε PSA 9, πολύ ανήσυχος. Η περιφερική ζώνη του, δέστε πόσο πιο στενή είναι από την κεντρική. Εδώ έχει μια γραμμοειδή, εγώ θα έλεγα PIRATS2. Εδώ κάποιοι έτσι πιο χουβαρντάδες είπαν ότι μπορεί να είναι και 3. Δεν είχε τίποτα ο ασθενής, άρα μπορούσε ίσως να είχε αναβληθεί η βιοψία. Τώρα, αυτός ο ασθενής. Και αυτόν είπα εγώ ότι δεν έχει κάτι. Η περιφερική ζώνη δεν είχε τίποτα, δεν βλέπετε, δεν μαυρίζει τίποτα. Η κεντρική δεν φαινόταν κάτι να έχει. Κάναμε και το CAD, το οποίο τι είναι. Είναι η υποβοηθούμενη διάγνωση με το κομπιούτερ, όπου τα χρώματα ουσιαστικά τι κάνουν, επειδή το μάτι πιο δύσκολα μπορεί να δει τις διαφορές ανάμεσα στο άσπρο και στο μαύρο, τα μηχανήματα χρωματίζουν αυτές τις διαφορές και μας βάζουν να μετράμε σε αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές. Υπάρχουν πάρα πολλές. Για το CAD, τι τα χρώματα είναι τυχαία, πώς τα πώς. Όχι, διαφοροποιούν την, όπως εδώ πέρα, ας πούμε. Ναι, αλλά βλέπω εγώ μπλε, κίτρινο. Ναι, είναι, το μπλε είναι κότσι, πιο. Εδώ είναι ο ADC χάρτης και εδώ πέρα σου δείχνει ότι κάτι υπάρχει. Ο μπλε είναι το καλό, ας πούμε. Πάνε και δες εδώ τι γίνεται. Αυτό σου λέει αυτή η μελέτη. Και συνάλληλα με το κεραμιδί. Και αυτό σου λέει, ότι πάνε δες εδώ πέρα το κετρινάκι. Εδώ πέρα είναι πιο ψηλό. Μάλιστα. Πάνε και μέτρα εκεί. Πάνε και δες αυτή την περιοχή. Η διαφορά της μπλε εικόνας από την άλλη, πού οφείλεται. Αυτό εδώ είναι το diffusion και αυτό είναι ο ADC χάρτης. Οπότε. Αυτό είναι ένας τρόπος που βάζει. Είναι στάνταρ αυτά. Το ADC όχι. Είναι πάντα σε μπλε ή εσύ, όχι. Και εξαρτάται από το CAD. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, αυτό είναι ένα CAD το οποίο έχει μια πατέντα ένας πολύ καινούριο. Υπάρχουν πολλές μορφές CAD. Εμείς χρησιμοποιούμε στο κέντρο μία μορφή, νομίζω ότι είναι ένα software που το έχει μια εταιρεία και από όσο ξέρω όλοι στην Ελλάδα αυτό χρησιμοποιούν. Υπάρχουν όμως και άλλα, όπως αυτό εδώ. Δεν ξέρω αν θα μας νικήσουν οι μηχανές, πιθανόν θα μας νικήσουν και πιθανόν θα τα βλέπετε εσείς στο μέλλον μόνο με το κομπιούτερ. Προς το παρόν είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Νομίζω, Δανάη, ότι. Δυστυχώς δεν έχουμε καταργηθεί ακόμα. Δεν μπορεί κανείς να στηριχτεί προφανώς από εμάς, βλέποντας απλά και μόνο τα χρώματα. Πιστεύω ότι στο μέλλον θα γίνει ακόμη καλύτερο αυτό το πάντα πράγμα. Πάντα υποδεικνύει. Αλλά όπως μας λέει αυτός ο. Τις περιοχές της θεωρίας, ας πούμε. Θα αλλάξουμε τρόπο εκπαίδευσης. Για να μην μας νικήσουν οι μηχανές. Λοιπόν, αυτός τώρα. Μπήκαμε σε αυτή τη. Αυτός, εγώ είχα πει, δεν έχει τίποτα, έτσι. Είπα ότι είναι 2 και 3 στην κεντρική ζώνη.
Και εδώ τι λέει, ότι έχει από τις 1-21, 23, αυτά, εδώ έχει 0,5 χιλιοστά ένα νεόπλασμα 3-3. Δηλαδή χάσαμε ένα καρκίνο. Αυτός πάλι ο ασθενής. Εδώ είναι πάλι όλο το πακέτο, μαζί και το CAD. Τριάρι κάπου στην διάμεση ζώνη. Περιφερικά ούτε εμπλουτισμό έχει, ούτε χαμηλό IDC έχει. Και εδώ έχει ένα 4 χιλιοστά και 0,5 χιλιοστά στο 12 και στο 25. Τώρα όμως εσείς θα μας απαντήσετε. Αυτό που δεν τα βρήκαμε ήταν μειονέκτημα ή ήταν πλεονέκτημα της μεθόδου. Προχωράμε τώρα στην άλλη μέθοδο. Εγώ δηλαδή τα προηγούμενα παραδείγματα που σας έδειξα ήταν τα πιο παλιά, που έπαιρνα το ιστολογικό προσπαθώντας να δω τι έγραψα, να έχεις το feedback, γιατί μόνο έτσι γίνεται καμπύλη εκμάθηση, αλλιώς δεν μπορείς να καταλάβεις τίποτα. Αλλά δεν ήξερα από πού είχε πάρει ποιος τι. Τώρα όταν έγινε αυτός ο τρόπος, δηλαδή συντείνουμε εμείς το CD της εξέτασης, το βάζουν στον υπέρηχο, φαντάζομαι εσύ έχεις την εμπειρία πάνω αυτού του πράγματος, σταντάρουν πού είναι το όριο, το πάνω, το κάτω. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν γίνεται σωστά ή πόσο σωστά γίνεται. Οπότε προσπαθούν τη βλάβη που δίνουμε εμείς στο μαγνητικό τομογράφο να δουν με τον υπέρηχο πού βρίσκεται αυτή η βλάβη, ώστε να στοχεύσουν κυρίως εκείνη, όχι μόνο σε εκείνη. Ναι. Το Fusion MRI. Λοιπόν, αυτός ο ασθενής έχει εδώ βλάβη, πιθανόν και εδώ. Έγινε βιοψία, πιο πολύ σε αυτές τις περιοχές και μάλλον τα πήγαν καλά, 3-4 αδενοκαρκίνωμα σε πολλά κομματάκια. Άρα λέμε, εντάξει, τους δείξαμε καλά πώς να πάνε. Εδώ ένα πολύ πιο εύκολο περιστατικό, νομίζω και χωρίς Fusion θα μπορούσαν να το βρουν. Ήταν το προηγούμενο που βλέπαμε ότι βλέπετε πάλι εδώ την καμπύλη πώς παίρνει, τις μετρήσεις εδώ πόσο χαμηλό είναι το ADC. Πήγαν εδώ πέρα πιο πολύ και βρήκα σε πολλά κομματάκια πραγματικά καρκίνο. Αυτό τώρα ίσως ανοίγει και το δρόμο για να βλέπουμε τον πραγματικό όγκο και το στάδιο και άρα ίσως να προχωράτε μάλλον σε τοπικές θεραπείες, το οποίο επίσης είναι ένα ζήτημα μεγάλο προς συζήτηση. Θα σας δείξω ένα παράδειγμα. Αυτός ο ασθενής σχετικά νέος έχει εδώ μια βλάβη. Εδώ είναι χαμηλό ADC, έτσι πάρας 4 δηλαδή. Βλέπετε ότι εμπλουτίζεται κιόλας. Κάνει βιοψία, πιο πολύ εδώ, πιο πολλά κομμάτια και έχει, βλέπετε εδώ το pathology report σε αυτά, και έχει 2,5 χιλιοστά, 3-3. Λοιπόν, άρα εδώ είναι ένα παράδειγμα που μας δείχνει αυτό που λέει αυτό το paper, ότι δεν σου ανοίγει δεν λύνει όλα τα προβλήματα το Fusion, αλλά ίσως με λιγότερα τσιμπήματα, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Έτσι έχεις τα ίδια αποτελέσματα με λιγότερα τσιμπήματα. Λιγότερη νοσηρότητα. Ναι, άρα με λιγότερη νοσηρότητα. Παρά αυτά. Μετά, δηλαδή κάνεις τα πάση που σου λένε, παίρνεις πιο πολλά. Πιο πολλά από εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ. Παρά αυτά, είδα ότι πήρανε περίπου 10-12 κομμάτια από εκεί, αρκετά πρέπει να πήρανε. Νομίζω ότι αυτά πάνω θα τα πεις λίγο αναλυτικότερα μετά, επομένως να μείνει. Λοιπόν, αυτός ο ασθενής πήγε και έκανε αυτό το με ultrasound την τοπική θεραπεία. Δέστε εδώ πως έγινε μια περιοχή πιο χαμηλή. Εδώ όμως δεν έχει ADC, δεν εμπλουτίζεται. Έκανε δηλαδή μια, ξέρω, την κάψανε εκεί πέρα τη θεραπεία, έπεσε και το PSA του. Τώρα αυτός μάλλον είναι χαρούμενος, δεν ξέρω αν εσείς ξέρετε αν έκανε έναν σωστά. Λοιπόν, άλλο επιχείρημα του ότι να γίνεται πριν από τις βιοψίες, ότι ενώ μπορεί να ξέρετε εσείς ότι έγινε όπλασμα, είναι ένας πολύ σκληρός καρκίνος, καλό είναι να έχετε και μαγνητική προεγχειρητικά για να έχετε, πριν μάλλον από τη βιοψία, για να έχετε συγχρόνως και την σταδιοποίηση εφόσον βγει θετικό. Τώρα, για την υποτροπή. Αυτός είναι ένας ασθενής ο οποίος είχε οριζική προστατεκτομή, ανεβαίνει το PSA, έχει έναν ιστό εδώ στην κήτη της προστατεκτομής, ο οποίος βλέπετε ότι εμπλουτίζεται, άρα βλέπουμε πραγματικά με τη μέθοδο αυτή, ακριβώς το ίδιο πρωτόκολλο χρησιμοποιούμε και στην προστατεκτομή και βλέπετε τον ιστό της προστατεκτομής, ενώ παλιότερα δεν μπορούσαμε να το δούμε. Ξέρατε εσείς ότι έχει υποτροπή έτσι, στο πεδίο εκεί, αλλά δεν το βλέπατε. Και μάλλον τελειώνω με ένα παράδειγμα εδώ. Ένας ασθενής με ένα πολύ μεγάλο προστάτη, πολύ ψηλό PSA, δεν θυμάμαι πόσο είναι. Εδώ βλέπετε πώς είναι η κεντρική ζώνη. Αυτό είναι ένα κλασικό που έχει BPH, έτσι έχει κάψα όλο όμορφη κλπ. Εδώ πέρα όμως δεξιά έχει κάτι, το οποίο κάτι είναι χαμηλό, πολύ χαμηλό σήμα. Σίγουρα είναι 4. Κάποιος πιο χουβαρντάς το έδωσε και 5, γιατί μέτρησε τη βλάβη εδώ στη T2. Μάλλον πρέπει να τις μετρούμε στην diffusion. Έγινε η βιοψία. Εδώ, προσέξτε, δεν εμπλουτίζεται
και δεν είχε τίποτα. Άρα μαγνητική δεν είναι ιστολογική εξέταση, έτσι. Δεν σημαίνει ότι και 5 να δώσεις μπορεί να είναι αρνητική. Δηλαδή εδώ σχίζαν τα ημάτια τους ότι έχει καρκίνο, αλλά δεν είχε καρκίνο. Και μάλιστα αυτός ο ασθενής, ίσως η εξήγηση για το πώς είναι αυτή, είχε κάνει 3-4 βιοψίες. Ίσως η εξήγηση είναι ότι είχε κάποιο σκάρ εκεί. Η ίνωση δηλαδή από τις βιοψίες σας μπερδεύει γιατί? Μπορεί να δώσει, να είναι, να κάνει, ναι, ένα πυκνό ιστό. Αλλά αν δώσει και αστικό σε αυτές, δεν θα προσλάβει. Ένα αυτό σας έδειξα την περιοχή. Ναι, αλλά το βαθμό τον παίρνει από το diffusion, η περιφερική ζώνη. Έτσι, υπάρχουν διάφορα θέματα. Μια αναφορά μόνο, ότι υπάρχουν κέντρα που κάνουν μέσα στο μαγνήτη βιοψίες. Νομίζω ότι σε εμάς ούτε υπάρχει κανείς που το κάνει. Δεν ξέρω στην Αθήνα αν υπάρχει κάποιος που κάνει στο μαγνήτη, αλλά νομίζω ότι σε εμάς δεν πιστεύω ότι θα γίνει άμεσα. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, τουλάχιστον η τεχνική. Λοιπόν, και να κλείνω με ένα άλλο ζήτημα, το οποίο είναι πόσο μπορείς, ας πούμε, να αναπαράγεις τη βαθμονόμηση αυτή με τα PIRAS 2 κριτήρια. Λένε άλλοι ότι μπορείς, αλλά μεταξύ των διαγνωστών 86% λέει αυτή η μελέτη ότι ήταν στην κύρια βλάβη, αλλά στις άλλες βλάβες ήταν 57%, που είναι πάρα πολύ χαμηλό. Υπάρχει μια σχετική δυνατότητα αναπαραγωγής των κριτηρίων. Υπάρχει όμως συμφωνία καλύτερη στην περιφερική ζώνη του προστάτη, που τα πάμε καλύτερα. Μας είναι πολύ πιο εύκολο, είναι πολύ πιο εύκολο να αναπαράγεις. Άρα χρειαζόμαστε περισσότερη εμπειρία, βασικά περισσότερη έρευνα. Νομίζω ότι είναι ένας δρόμος που έχει ακόμα μπροστά να μας δείξει πράγματα, αλλά η δικιά μου η εκτίμηση είναι ότι είναι μια μέθοδος δυνατή που ήρθε για να μείνει. Με τα καινούργια μηχανήματα θα βλέπουμε καινούργια πράγματα, με την μελέτη και τις έρευνες θα βλέπουμε τη μέθοδο αυτή να παίρνει μεγαλύτερη δύναμη σε αυτή την ιστορία, ας πούμε, της διάγνωσης του καρκίνου του προστάτη. Δανάη, ευχαριστούμε πολύ.